Πάμε σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε τον κύριο Μανώλη Λέκα, μετεωρολόγος, για να μας διαφωτίσετε, γεια σας, για το τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε λίγο πιο στοχευμένα. Ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες ώρες σε ό,τι αφορά τις πληγήσεις περιοχές εδώ στην Κρήτη, κύριε Λέκα? Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Η κακοκαιρία αυτή, είπαμε ότι και για το νησί μας, ως επί το πλείστον, οι επιρρεπείς περιοχές, δηλαδή αυτές που ουσιαστικά ευνοούν τη δημιουργία καιρικών φαινομένων και λίγο έντονων, θα λέγαμε, είναι οι περιοχές του Νότου. Μεταξύ αυτών, βέβαια, είναι και οι περιοχές, οι πληγήσεις περιοχές από τους σεισμούς, και είδαμε και σήμερα οι βροχές οι οποίες σημειώθηκαν εκεί είχαν μία ένταση. Ευτυχώς, βέβαια, δεν προκάλεσαν στις συγκεκριμένες περιοχές, από ό,τι τουλάχιστον έμαθα, ιδιαίτερα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, είδαμε να σημειώνονται σε νότιες περιοχές κάποια προβλήματα, ιδιαίτερα στα οδικά δίκτυα, εξαιτίας των ισχυρών απορών που είχαν οι καταιγίδες. Και η επόμενη κακοκαιρία, η οποία περιμένουμε, δηλαδή το επόμενο κύμα, γιατί η ίδια κακοκαιρία είναι ουσιαστικά, αλλά το κύμα αυτό, το οποίο θα μας επηρεάσει αύριο το πρωί και εστιάζεται σαν χρονική, θα λέγαμε, περίοδο μεταξύ 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 10-11, εκεί μέσα περιμένουμε περίπου ότι θα δούμε τη μεγαλύτερη ένταση των καιρικών φαινομένων. Και μάλιστα αυτό το κύμα που περιμένουμε, το δεύτερο δηλαδή, είναι, θα λέγαμε, και λίγο πιο έντονο από ότι αυτό που βιώσαμε σήμερα. Οι περιοχές, οι πληγήσεις περιοχές είναι μέσα στον πυρήνα εκδήλωση αυτών των καιρικών φαινομένων. Φυσικά είναι όλος ο νότος, είναι και τα νότια των Χανίων και περιοχές νότια του Ρεθύμνου, αλλά επίσης και περιοχές και νότια του Ηρακλείου. Και θα έλεγα ότι δίνουν τα στοιχεία ότι και νότια του νομού Λασιθίου, εκεί ίσως δούμε την κορύφωση της κακοκαιρίας. Προς αυτές τις περιοχές ίσως δούμε την κορύφωση. Αλλά αυτό, πάντα τα τελευταία στοιχεία δείχνουν την καλύτερη εικόνα. Ουσιαστικά όλος ο νότος απαιτεί μια ιδιαίτερη προσοχή. Και στα βόρεια, για να μην απορρίψουμε τις βόρειες περιοχές, δείχνουν τα στοιχεία ότι θα έχουμε ένα πέρασμα αυτής της κακοκαιρίας, όπου θα δούμε πρόσκαιρες εντάσεις που θέλουν μια προσοχή, γιατί και η ορατότητα θα περιορίζεται μέσα σε μια έντονη βροχόπτωση και κίνδυνος μιας κατολίσθησης υπάρχει. Προηγήθηκαν βροχές, το έδαφος έχει κορεστεί από νερό και άρα μια κατολίσθηση, θα λέγαμε ότι είναι μια διαδικασία που γίνεται πιο εύκολα τώρα. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που μελετάτε και έχετε στα χέρια σας, θεωρείτε ότι ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος είναι δύο δύσκολοι μήνες? Και σας ρωτώ με αιχμή τα πλημμυρικά φαινόμενα που βιώσαμε τους προηγούμενους μήνες αλλά και τα προηγούμενα χρόνια στην Κρήτη. Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη κακοκαιρία, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, έχει εντάσεις οι οποίες ευτυχώς για μας είναι πρόσκαιρες. Δηλαδή έρχεται σαν μία μορφή μπόρας, έντονης βροχόπτωσης, είτε υπομορφή καταιγίδας, και δεν έχει διάρκεια. Γιατί όταν έχουμε ένα πλημμυρικό φαινόμενο, το οποίο προκαλεί και ιδιαίτερα μεγάλες καταστροφές, απαιτεί και ένα δεύτερο παράγοντα, που ο παράγοντας αυτός είναι ο παράγοντας της αιμονής. Δηλαδή τα καιρικά φαινόμενα έχουν μια μεγάλη διάρκεια ώστε να προκαλέσουν τέτοιου είδους, θα λέγαμε, όπως τα προηγούμενα χρόνια που είπατε, εφέτος συγκεκριμένα εκεί στην περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και άλλες χρονιές που είδαμε στις νοτιοδυτικές περιοχές και σε νότιες περιοχές. Απαιτούν και την αιμονή, δηλαδή τη μεγάλη διάρκεια. Mm-hmm. Δεν το έχουμε αυτό. Και αυτό είναι ιδιαίτερα καθησυχαστικό, θα λέγαμε. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να λαμβάνει ο κόσμος μία μέρημνα, και η πολιτεία βέβαια, αλλά μια μέρημνα ότι στην ένταση των καιρικών φαινομένων καλό είναι όλοι να προσέχουμε, γιατί ένα πρόσκαιρο πλημμυρικό φαινόμενο μπορεί να δώσει, εντάξει, μια έννοια δημιουργίας ενός κινδύνου, και γι' αυτό το λέμε. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εάν δεν είχαμε και τους σεισμοπαθείς, θα λέγαμε ότι είναι μια συνήθις κακοκαιρία, τουλάχιστον για τις περιοχές τις δικές μας. Mm-hmm. Επιμένουμε ότι θέλει προσοχή εξαιτίας ακριβώς αυτών των προβλημάτων που έχουν γίνει. Κύριε Λέκα, βελτίωση από πότε θα δούμε? Η βελτίωση θα έρθει από αύριο κιόλας, βελτίωση. Απλά ύφεση, θα δούμε κάποια κύματα αύριο, όπως σας είπα, το πιο ζώρικο θα είναι το πρωινό. Στη συνέχεια θα διατηρηθούν συνθήκες αστάθειας, θα δούμε να συνεχίζονται κάποιες βροχές. Το είδαμε και σήμερα, έστω και υπομορφή εντάσεων, δηλαδή μιας πρόσκαιρης, έτσι, έντονης βροχόπτωσης. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι αυτό το πρωινό. Το Σάββατο τώρα θα δούμε και την Κυριακή ίσως κάποιες νεφώσεις, κάποια τοπικού χαρακτήρα φαινόμενα. Σίγουρα όμως δεν θα έχουν καμία σχέση. Όχι, δεν θα έχουν ακραίο χαρακτήρα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λέκα.